Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η Ελλάδα έδωσε ό,τι μπορούσε για να ξεπεραστεί η κρίση. Να μην νομίζουν ότι ο ελληνικός λαός θα υποκύψει σε εκβιασμούς, ποτέ δεν υπέκυψε, τονίζει ο Κάρλος Παπούλιας, στέλνοντας σαφές μήνυμα εν ώψη των σκληρών διαπραγματεύσεων με την Τρόικα. Ταυτόχρονα, με αφορμή τη σημερινή ιστορική επέτειο, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας υπενθυμίζει πως η Ελλάδα αφύπνισε την Ευρώπη και καλεί τους Ευρωπαίους να μην το ξεχνούν. Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη, η παρουσία του Προέδρου, ολοκληρώθηκε νωρίτερα χωρίς απρόοπτα. Ωστόσο, η προσέλευση πολιτών ήταν πολύ περιορισμένη, ενώ τα μέτρα ασφαλείας ιδιαίτερα αυστηρά, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν επεισόδια. Παρόν ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, που κάλεσε σε ενότητα και αλληλεγγύη για να βγει η Ελλάδα από τα δύσκολα, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, των Ανεξάρτητων Ελλήνων και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, απουσίασαν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα κόμματα της αριστεράς, εκφράζοντας ενόχληση για την πρόσκληση στους Χρυσαυγίτες από τον Απόστολο Τζιζικώστα, τον Περιφερειάρχη. Από τη Χρυσή Αυγή εμφανίστηκε ο βουλευτής Αντώνης Γρέγος, που ήταν μάλιστα προκλητικός σε δηλώσεις του απέναντι στο Γιάννη Μπουτάρη. Η στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη ολοκληρώθηκε χωρίς απρόοπτα, αλλά σε ένα σκηνικό που χαρακτηρίστηκε από τη χαμηλή προσέλευση των πολιτών και τα δρακόντια μέτρα ασφάλειας. Οι άνδρες των ΜΑΤ και της αστυνομίας ήταν παντού, πραγματοποιώντας ελέγχους σε όσους ήθελαν να προσεγγίσουν το χώρο σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν τυχόν επεισόδια. Στην εξέδρα των επισήμων, εκτός από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, βρέθηκαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και των Ανεξάρτητων Ελλήνων, αλλά και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ενώ οι Χρυσαυγίτες δεν τόλμησαν να εμφανιστούν. Απόντες ήταν το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και τα άλλα κόμματα της αριστεράς, εκφράζοντας την ενόχλησή τους με την πρωτοβουλία του Απόστολου Τζιζικώστα να καλέσει επισήμως και βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Στη δήλωσή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε στον αγώνα του 1940 και συνδέοντάς τον με τη σημερινή συγκυρία, κάλεσε τους εταίρους να μην ξεχνούν την προσφορά των Ελλήνων, υπογραμμίζοντας ότι οι εκβιασμοί δεν είναι αποδεκτοί. Ο ελληνικός λαός έδωσε τότε το αίμα του και ό,τι μπορούσε να δώσει. Και σήμερα έδωσε αυτό που μπορούσε για να ξεπεραστεί η κρίση. Και αυτό πρέπει να εκτιμηθεί από την Ευρώπη. Δεν μπορεί ο ελληνικός λαός να δώσει κάτι περισσότερο. Αυτό που έπρεπε να δώσει το έδωσε. Αυτό είναι το μήνυμά μας. Και μην νομίσουν ότι μπορεί να υποκύψουμε σε εκβιασμούς. Ποτέ ο ελληνικός λαός δεν υπέκυψε σε εκβιασμούς. Η κυβέρνηση δίνει μια μεγάλη και δύσκολη μάχη. Στο πλευρό της καλούνται να σταθούν όλοι. Να αφήσουμε στην άκρη τα μικρά και τα ασήμαντα και να μην διολυσταίνουμε στο να μικραίνουμε τα μεγάλα και να μεγαλώνουμε τα μικρά. Όλοι οι Έλληνες μαζί, ενωμένοι, γιορτάζουμε την νίκη κατά του φασισμού και του ναζισμού, κατά των άκρων και των ακροτήτων. Και ταυτόχρονα τιμούμε όλους εκείνους που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελεύθεροι. Στη στρατιωτική παρέλαση, στην οποία για πρώτη φορά μετά από 3 χρόνια έλαβαν μέρος και στρατιωτικά μέσα, την παράσταση έκλεισε μια γυναίκα αρχηγός πληρώματος σε άρμα μάχης, αλλά και τα πεζοπόρα τμήματα. Η ομίχλη που κάλυψε τον ουρανό της Θεσσαλονίκης δεν επέτρεψε στους πολίτες να θαυμάσουν τις θεαματικές διαλέψεις των μαχητικών αεροσκαφών. Με αναφορές στη σημερινή συγκυρία ήταν και τα μηνύματα των κομμάτων της αριστεράς. Σήμερα, η πιο ουσιαστική πράξη μνήμης και τιμής της γενιάς της Εθνικής Αντίστασης είναι να συνεχίσουμε τους αγώνες για δημοκρατία, για κοινωνική δικαιοσύνη. Αυτοί οι αγώνες σήμερα περνάνε μέσα από την ανατροπή των μνημονίων και των πολιτικών δυνάμεων που τα στηρίζουν. Περνάνε μέσα από τον αγώνα για μια άλλη πολιτική που θα έχει στον πυρήνα της λογικής της, της ανάγκης κοινωνίας, την αλληλεγγύη και την αξιοπρέπεια, και όχι το κέρδος. Όπως στη δεκαετία του 40, ο λαός μας όρθωσε το ανάστημά του ενάντια στον ναζισμό, τον ιμπεριαλισμό, την εκμετάλλευση, την αστική εξουσία, έτσι και σήμερα πρέπει να οργανώσει τη λαϊκή του συμμαχία ενάντια στα μονοπόλια και τον καπιταλισμό, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Την ίδια ώρα πάντως ξέσπασε διαπαράθεση μεταξύ του Γιάννη Μπουτάρη και του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Αντώνη Γρέγου, ο οποίος παρακολούθησε την παρέλαση από το πεζοδρόμιο. Αν θέλει να φύγει, ας φύγει. Εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να φύγει ο κ. Μπουτάρης. Καλό είναι να φύγει. Και ο λαός της άλλου ήξερε να φύγει, ας φύγει. Σας είπα, Χρυσή Αυγή είναι ένα νόμιμος πολιτικός φορέας με βουλευτές που έχουν εκλεγεί νόμιμα από τον ελληνικό λαό. Και πρέπει να εκπροσωπείτε και στη Βουλή σωστά όπως πρέπει και σε εκδηλώσεις και παντού. Και αυτό θα γίνεται. Μάλλον τον αυτό το εννοούσε. Η θρασιδηλία της Χρυσής Αυγής αποδεικνύεται με τη σημερινή παρουσία του στο πεζοδρόμιο. Αν ήθελε πραγματικά να εφαρμόσει τον νόμο όπως λέγεται, ας ερχόταν πάνω στην εξέδρα, να δούμε τι θα γινόταν.
Σε σχέση με τις στρατιωτικές παρελάσεις, αίσθηση προκάλεσε νωρίτερα το πρωί η άποψη που διατύπωσε στην εκπομπή Κοινωνία Ωρα Μέγκα ο Θόδωρος Πάγκαλος για κατάργηση της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου, αφού όπως είπε χρειάζεται μια εθνική γιορτή. Ενώ κάλεσε και τον Απόστολο της Ζικώστα να παραιτηθεί. Είμαι υπέρ της κατάργησης των μαθητικών παρελάσεων. Θεωρώ ότι είναι τελείως απαράδεκτο να δίνουμε στα παιδιά στοιχεία στρατιωτικής εκπαίδευσης. Είμαι υπέρ της κατάργησης της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου και υπέρ της κατάργησης της 28ης Οκτωβρίου ως ισότιμης Δευτέρας Εθνικής Εορτής. Μία χώρα δεν μπορεί να έχει δύο εθνικές επιτείους, αυτό είναι γελίο. Με τον κύριο Τζιτζικός θα έγινε τζέρτζελο. Θα του συνιστούσα όμως εντελώς φιλικά μετά το τέλος των τελετών σήμερα να παραιτηθεί. Μην γελάτε, να παραιτηθεί. Να παραιτηθεί σεμνά, υπερήφανα. Και στην Αθήνα τώρα η μαθητική παρέλαση ολοκληρώθηκε χωρίς απρόπτα, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας, με τον κόσμο να βρίσκεται σε μακρινή απόσταση από την εξέδρα των επισήμων. Για πρώτη φορά, μάλιστα, παρέλασαν όλα τα σχολεία της Αθήνας με τους σημειοφόρους και τους παραστάτες τους.